Αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας γιατί αυτό το νομοσχέδιο με τα τόσα άρθρα έχει συγκεντρώσει τόσα αρνητικά σχόλια, ειδικά στο άρθρο 19 και στα άρθρα 20-21 που αφορούν στη μεταφορά του αστεροσκοπίου και της ΕΜΗ. Η απάντηση είναι ότι είναι το μοναδικό πραγματικά νέο, γιατί κατά τα άλλα έχουμε επικαιροποίηση παλιότερου δικού σας νόμου και έχουμε και ανασχεδιασμό δομών ή ίδρυση δομών χωρίς ουσιαστική στελέχωση και εξοπλισμό. Μετά από τόσες συνεδριάσεις της Επιτροπής, μετά από μία επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τη μεταφορά του αστεροσκοπίου και μετά τη σημερινή συνεδρίαση, εξακολουθούμε να παραμένουμε στο σκοτάδι σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα και τις στοχεύσεις αυτού του σχεδιασμού. Μπορεί αλήθεια αυτό να γίνεται μόνο και μόνο γιατί οι ερευνητές του αστεροσκοπίου τόλμησαν πριν μερικούς μήνες να δημοσιεύσουν δεδομένα που ενδεχομένως αμφισβητούσαν την εγκυρότητα όσων με περισσή αυτοπεποίθηση μας εξέθετε ο Πρωθυπουργός στην προημηρεσία συζήτηση για τις πρόσφατες μεγάλες καταστροφές? Μήπως έχει να κάνει με τον έλεγχο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΕΓΙΣ ή άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης? Δεν μάθαμε. Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη όλοι οι σχετικοί φορείς να συσκέπτονται υποχρεωτικά, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε, μαζί και να καταθέτουν την επιστημονική τους άποψη μαζί με την υπογραφή τους. Μα πάντα έτσι κάνουν οι επιστήμονες. Πάντα υπογράφουν τα αποτελέσματά τους και δεν έχουν ποτέ αρνηθεί να συνεισφέρουν με την υψηλή τους εξειδίκευση σε ό,τι τους έχει καλέσει η πολιτεία να κάνουν. Μάλιστα, ο Υπουργός είπε ότι η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη μέχρι να ολοκληρωθεί το ΕΓΙΣ. Γιατί τι θα γίνει μετά άραγε? Είναι αλήθεια επίσης ότι έπεσαν οι μάσκες σχετικά με τη διάβγεια. Την ίδια στιγμή που έχουν δημοσιευτεί χωρίς πρόβλημα υβριστικού περιεχομένου και με απαράδεκτο ύφος κείμενα με ψευδόνυμα όπως Εφιάλτης, ανάρτηση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στα Ερευνητικά Κέντρα, υπέστη απαράδεκτη λογοκρισία, ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί η ενυπόγραφη άποψή του. Δεν έχουμε γίνει λοιπόν σοφότεροι ούτε στη σημερινή συνεδρίαση ως προς τα πραγματικά κίνητρα αυτής μετακίνησης. Αντίθετα, ακούμε τα γνωστά υποτιμητικά και εχθρικά προς τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους. Με βάση όμως τα μέχρι τώρα δεδομένα, γνωρίζουμε κάποια πράγματα με σιγουριά. Γνωρίζουμε ότι η σύσσωμη ερευνητική κοινότητα και όχι μόνο το αστεροσκοπείο είναι εντελώς αντίθετη με αυτή την εξέλιξη. Έχουν διατυπώσει τις ανησυχίες τους, έχουν διατυπώσει και τις προτάσεις τους. Δηλώνουν ότι το έργο τους είναι στη διάθεση της πολιτείας και στην υπηρεσία της κοινωνίας. Με υπογραφές, με μνημόνια συνεργασίας, με προγραμματικές συμφωνίες, με δίκτυα υποδομών που σχεδιάζονται από τους πλέον ειδικούς. Το υψηλής δηλαδή στάθμης προσωπικό, ερευνητικό, δυναμικό της χώρας μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι η κυβέρνηση κοφεύει. Και όχι μόνο κοφεύει, λέει και ανακρίβειες. Ο Υπουργός μας είπε στην Επιτροπή ότι έχω μιλήσει επανειλημμένως με το Προεδρείο του Αστεροσκοπίου του Φορείς του, την επιστημονική ομάδα, την νομική ομάδα και δεν τίθεται κανένα θέμα και πρόβλημα. Ενώ είναι γνωστό σε όλους πλέον ότι και πρόβλημα υπάρχει και θέμα τίθεται και αρνήθηκε στη συνάντηση με τα σωματεία τους, στέλνοντας έναν υπασπιστή του να παραλάβει το ψήφισμα. Γνωρίζουμε επίσης ότι μόνο ένα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων του αστεροσκοπίου έχει σχέση με την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές. Γνωρίζουμε ότι οι τέσσερις παράγραφοι που έχουν αφιερωθεί σε αυτή την τόσο σοβαρή ρύθμιση είναι μνημείο ασάφειας. Για παράδειγμα, τι θα γίνει μετά τις 36ου? Έχουμε θέσει το ερώτημα, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το άρθρο 19 υποτίθεται ότι συμπληρώνει και τροποποιεί το άρθρο 25 του 46-62 του 20, το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με το 19. Τι εννοείται ακριβώς? Ούτε εδώ έχουμε πάρει απάντηση. Γνωρίζουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει προηγούμενη εμπειρία με τη λειτουργία ερευνητικών κέντρων υπό την αιγίδα Υπουργείων, όπως το ΕΘΙΑΓΕ.
το οποίο το site, το domain name, οδηγεί σε τουριστικό site, μπορείτε να το ελέγξετε. Τέτοια εγκατάλειψη. Το ΔΕ ΙΤΣΑΚ, που σημαίνει Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, που ιδρύθηκε κάτω από το ΕΠΕΧΟΔΕ και τώρα είναι στο κενό, χωρίς οργανόγραμμα, παγωμένο στο χρόνο στην κυριολεξία, προσωπικό και υποδομές στο έλεος τους. Αυτό το ΙΤΣΑΚ ανήκει στον ΟΑΣΠ, που είναι στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Τι θα κάνετε για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτό το Ινστιτούτο? Αυτό το μέλλον επιφυλάσσεται και για το αστεροσκοπείο? Τέλος, γνωρίζουμε ότι το αστεροσκοπείο, όπως και όλα τα ερευνητικά κέντρα, είτε ήταν κάτω από το παιδείας, είτε κάτω από το ανάπτυξης, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα. Πολιτικών που υπηρετήθηκαν από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Με αποτέλεσμα τη διαχρονική υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, την απαξίωση των υποδομών τους και τη διάλυση εργασιακών δικαιωμάτων με απογείωση της ευελιξίας των εργαζόμενων σε αυτά. Ούτε το ΕΛΙΔΕΚ, ούτε το ερευνό καινοτομό που ακούσαμε προηγουμένως έλυσαν αυτό το πρόβλημα. Ασπιρίνη στο πονοκέφαλο ήταν και εμπεγμός προς την ερευνητική κοινότητα. Το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση υπονομεύει τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας, δεν προστατεύει τα ερευνητικά κέντρα. Αντίθετα, ο περιβόητος ενιαίος χώρος που τόσες αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις έχουν προχωρήσει στο όνομά του, δεν αφορούσε ποτέ τους ερευνητές και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αφορούσε πάντα και εξ αρχής τους επενδυτές και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Για τους ερευνητές είναι και θα παραμείνει κατακερματισμένος, για να μην ελέγχουν στο τέλος ούτε καν το έργο τους. Τέρμα πια οι αυταπάτες, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα ή η επίκληση των ορθών πρακτικών της δεν αποτελούν ασπίδα. Είναι αυτή ακριβώς που μας έφερε ως εδώ, είναι ο πραγματικός αντίπαλος και επειδή λοιπόν γνωρίζουμε όλα τα παραπάνω, αλλά δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησης, ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 19 έστω και τώρα, ώστε η χώρα μας να συνεχίσει να έχει αστεροσκοπείο και την ενίσχυση του ρόλου του αστεροσκοπείου με διασφάλιση των θέσεων, των συνθήκων και των αντικειμένων εργασίας των εργαζομένων σε αυτό, επαρκή στελέχωση και σταθερή κρατική επιχορήγηση.